Είσαι τόσο όμορφη, δεν μπορώ. Δεν κάνει και φόκους. Α, και πάλι είσαι όμορφη. Ναι, πες καλημέρα. Στους φανς. Δεν θα μιλήσει. Καλημέρα! Σήμερα πότε θα κάνω vlog, επειδή πότε θα έχει καλό καιρό και είχα πράγματα να κάνω. Αλλά κοίτα να δεις που έτσι όπως θα φέρνει ο καιρός θα κάνω πάλι τίποτα. Ούτε τώρα μας θέσεις να σας τα πω όλα, αλλά... Καλημέρα! Καλή χρονιά! Χρονιά πολλά! Ευτυχισμένο το νέο έτος! Νιώθετε όλοι λες και ξυπνήσατε... Εγώ νιώθω λες και ξύπνησα. Είμαι πολύ άσχημη έτσι, δεν ξέρω. Δεν είμαι με κανέναν, μιλάω μόνη μου. Έχω συνηθίσει πάντα να είμαι με τα αγόρια και τώρα μου φαίνεται πολύ περίεργο που είμαι μόνη μου. Και μιλάω στην κάμερα και σαν να θέλω να πω τα ψυχολογικά μου στην κάμερα. Συγγνώμη. Αυτό είναι το ξυπνητήρι μου και συνήθως δεν τα ακούω. Πρωινούλι, γαλατάκι. Αυτό που ο Θεός θέλει να τα λέμε κομφλέξ, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, όσο θα φάω και θα σκεφτώ τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Τίποτα, γιατί έχουμε καραντίνα τώρα. Αλλά όσο σκεφτώ πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το vlog λίγο πιο ενδιαφέρον, γιατί φυσικά δεν έχω κανένα πλάνο, θα απολαύσω το υπέροχο δημητριακά μου. Φούσκωσα. Θα πούμε σε λίγο. Ακού να δεις τώρα τι έγινε. Με παίρνει τηλέφωνο μια φίλη μου και γυρνάει και μου λέει: έρχομαι για καφέ, φτιάξα γαλλικό. Πριν. Εντάξει, λέω. Το ξανασκέφτομαι, λέω: όχι, γενέθλια σήμερα. Πηγαίνω γρήγορα, αγόρασα μπαλόνια. Πήγα και αγόρασα και δύο γλυκά και δεν είχαν βγει ακόμα τούρτες που μοιάζουν σαν βυζιά. Και φουσκώνω και τρία μπαλονάκια. Απλά. Λιτά. Και απέριτα. Γιατί πρωί είναι. Θέλεις λίγο να γιορτάσεις το γενέθλιο. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Τα λέμε σε λίγο. Καφεδίνο, ασπερσίνο, επιτέλους. Με ρωτάτε γιατί εξαφανίστηκα από τα social και από το YouTube και η αλήθεια είναι δεν ήθελα να σας το ανακοινώσω ακριβώς έτσι, αλλά θα σας το ανακοινώσω έτσι. Η αλήθεια είναι ότι περιμένω παιδάκι και δεν ήξερα πώς να το ανακοινώσω. Δεν ξέρω αν είναι αγόρι κορίτσι. Είναι σίγουρα... Όλο το φαγητό που έχω φάει μόνη μου. Πόσο φαγητό έχουμε φάει, Θεέ μου, δεν αντέχω άλλο. Αυτά, κλείνω για να μαγειρέψω. Κρίμα. Outfit of the day και μη ζηλεύεις καθόλου. Και σήμερα θα φάω ρεβίθια με λίγο γιαούρτι. Να ξεβαφτώ για να πάω τένις. Όχι, είσαι μια στάρ. Okay. 2021 σ' αγαπώ. Έχω μπροστά μου ένα βοθρατζίδικο και δεν μπορώ να κουνηθώ γιατί πίσω έχουν βάλει κόνους και εγώ θέλω να ξεπαρκάρω για να πάω στα παιδιά. Τι θες πάλι? Μου μιλάς άσχημα? Θες. Έχω μπροστά μου ένα βοθρατζίδικο και δεν μπορώ να πάω πουθενά, ούτε μπροστά ούτε πίσω. Γιατί με βίζεις να μου το πεις? Γιατί θα σου πω ότι θα αργήσω, για να μην μιλάς με το τι αργό. Πού είσαι? Έξω από το σπίτι μου. Και δεν είσαι
με τα πόδια. Γιατί μετά θα πρέπει να ξανακατεύω να πάρω το αμάξι να πω τένις. Ναι. Αυτό, εντάξει, δεν αργώ. Μπορείς να βγεις ανάποδα και να πέρασες από την εκκλησία. Εντάξει, okay, παιδάκι όμως, μου, έχει πίσω μου τέτοιο κόνους. Κάποιος συνέχεια με. Ναι, καλά. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Καλά, είμαι εγκλωβισμένη. Μέσα στο αμάξι. Δεν κάνω ρούπι. Και έχω και σουζούκι. Κρίμα. Outfit, μπορώ να πω outfit. Outfit of the day, προπόνηση. Και πρώτα μια στάση για καφέ στο φίλο μου τον Νίκο. Στην κάμερα. Κρίμα εσείς που το βλέπετε. Γιατί, και έλα! Και εγώ που το κάνω έτσι. Έλα ρε εσύ, πες κάτι καλό για μένα. Θα μας κλάνει όλη μέρα. Σκάσε! Γιουχου! Τι κάνετε? Καλά! Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ άσχημη στο συγκεκριμένο vlog. Δεν ξέρω γιατί δεν γράφω καθόλου καλά. Εντάξει, και στα υπόλοιπα. Ήθελα να δω αν γράφετε εσείς καλά. Τα κουκλάκια. Σιγά βρε κουκλάκια εσύ. Με αφήνει! Ένας μικρός βόλος στη Ραφίνα μας. Ευχαριστώ. Έφτασα! Δεν κάνει, αλλά πώς δεν θα παίξουμε ποτέ εμείς. Αφροδίτη, πώς σου φάνηκε που κερδίσαμε. 3-0. Και ας κάνω και να ζούμε στο καλάθι χωρίς λόγο. Τελείωσε την προπόνηση. Είμαι μες στον εδώ και στην πίχλα. Και τώρα θα πάμε σπίτι να κάνουμε μπάνιο. Γιατί μετά θα πάμε στον Νίκο να κάνουμε μοντάζ. Τούτο εδώ το βίντεο. Θα βάλουμε μαζί μπρος. Πόσο φίλη, Θεέ μου. Αυτά, με κοιτάνε όλοι απ' έξω που βγάζω κάμερα. Με την κάμερα. Μπορώ να μιλήσω γενικά. Κρίμα. Εγώ είμαι. Γιόμπιλο. Ναι, ναι. Γεια σας. Πολύ. Προπόνηση στο τένις δεν ήρθε η καλύτερη μου φίλη, ο Χρήστος. Εγώ είμαι αυτός. Γιατί δεν ήρθες? Δούλευα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αύριο όμως. Πες καλή χρονιά στους συνδρομητές μου. Καλώς ανέστη, πάντα να είστε καλά, καλή πρόοδο στα μαθήματά σας. Ευχαριστούμε. Επειδή σε λιγάκι αυτό το vlog θα τελειώσει και το ξέρετε, το έφιαστε όλοι, θέλω να μου πείτε κάτι στα σχόλια, αν θέλετε να ξανακάνουμε vlog. Ή αν δεν θέλετε, εύχομαι για το 2021 αγάπη, τύχη και λίγο περισσότερες αγκαλιές, γιατί νομίζω ότι μας έχουν λείψει τον τελευταίο χρόνο οι αγκαλιές πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το... Εγώ δεν τα μπορώ, θέλω να τους κάνω έτσι, τέλος πάντων. Και να είναι αυτή η χρονιά λίγο παραπάνω δραστήρια. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, μόλις έκανα ντους, τύχηκα, πάω στο Νίκο. Είχε έρθει να με πάρει, με περιμένει κάτω με το staff. Φύγαμε. Πού είναι το φαΐ μου? Εδώ. Σ' αγαπώ. Στο φαΐ μιλάω. Τζακάκι. Και πήγα από εκεί. Κλάπα! Αυτό ήταν για σήμερα. Τα λέμε σε ένα επόμενο vlog, άμα θέλετε να ξαναγίνει. Φιλάκια πολλά. Καλή χρονιά και μπιμπι! Γεια σας. Έκο, μόνη μου. Εδώ έχω κάνει φωτογραφίες. Εντάξει, αυτό είναι ένα βίντεο που θέλω να το στείλω μόνο για τον Νίκο. Ευχαριστώ που μου κάνεις το edit. Αυτό, ήθελα να πω μόνο αυτό. Ελπίζω να με πει. Μόνη. Να σου πω. Τι. Μ' αγαπάς. Όχι. Έλα, πες ότι μ' αγαπάς. Όχι. Είσαι στο vlog, πες ότι μ' αγαπάς. Εδώ δεν είναι που θα πω ναι. Αυτό ήθελα να πω μόνο ότι έφτασα. Νίκο, θα μου κάνεις έτσι. Φαντάζεσαι να με πάτα εκεί. Θα είχαμε views.